Θεωρείται ανεξήγητο το γεγονός της επίσκεψης του κυρίου Πρωθυπουργού στην Ουκρανία. Με την Ουκρανία δεν έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό βεβαίως Ελλήνων εκεί, τους οποίους όμως δεν επισκέφθηκε. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής, από ό,τι είδαμε, δεν υπήρξε επίσκεψη στις περιοχές των Ελλήνων, όπως δεν υπήρξε και όταν πήγε ο κύριος Βενιζέλος. Είχε με τους εκπροσώπους. Με τους εκπροσώπους, εντάξει. Αλλά είναι ένα έντονο το ελληνικό στοιχείο εκεί. Μάλιστα, δε ο πρόεδρος της Ρωσικής Δημοκρατίας, ο κύριος Πούτιν, όταν είχε επισκεφθεί και έχοντας υπόψη τις διαμαρτυρίες των Τατάρων, οι οποίοι είναι περισσότεροι Τούρκοι ή τουρκογενείς, που ήθελαν κάποια ανεξαρτησία, κάποια περισσότερα δικαιώματα, τους είπε ότι αν έχουν κάποιο δικαίωμα να έχουν περισσότερες απολαβές εδώ, είναι οι Έλληνες, οι οποίοι πρώτοι κατοίκησαν στον τόπο. Εικάζεται ότι ο κύριος Πρωθυπουργός ξεπληρώνει κάποια γραμμάτια μετά από την επίσκεψη του κύριου Ομπάμα, οπότε η επίσκεψη έγινε για να ξεκαθαριστεί πλήρως ότι ανήκουμε στο Ατλαντικό στρατόπεδο και η Ρωσία να μην περιμένει άλλα πράγματα από εμάς. Δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά. Σπάμε και πάλι μας εδώ και δύο μέρες να καταλάβουμε τι νόημα έχει αυτό το ταξίδι. Ούτε οι εμπορικές μας σχέσεις είναι τόσο μεγάλες, ούτε και μπορούν να γίνουν άλλωστε. Δεν υπάρχουν τα αντικείμενα εκείνα τα οποία χρειάζονται αυτοί ή εμείς. Και το θέμα είναι ότι διάλεξε μια άσχημη στιγμή να πάει ή του επέβαλα να πάει αυτή τη στιγμή, όταν είχαμε προχθές μια άφιξη 3.000 περίπου Αμερικανών στρατιωτών στην Εστονία, όπου λίγα χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα στρατοπέδευσαν αμερικανικά στρατεύματα. Φέρεται ότι κάτι άσχημο μπορεί να συμβεί, αλλά δεν γνωρίζουμε αν αυτή η τακτική είναι συνέχεια της τακτικής Ομπάμα, χωρίς ακόμη η νέα Αμερικανική κυβέρνηση να πάρει τις αποφάσεις της, ή αν η νέα κυβέρνηση συμφωνεί με αυτή την τακτική. Και θέλω να πω το εξής, ότι κάπου αργά αρχίζει και πραγματοποιεί, υλοποιεί τα σχέδιά της Αμερικανική κυβέρνηση. Περιπίν, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ακόμη δεν υπάρχει. Είναι ένας αόρατος υπουργός, ο οποίος πολύ πρόσφατα βέβαια διορίστηκε, αφού του έκαναν μερικά καψόνια επιτρέψουν την έκφραση στη Γερουσία και στην αρχή του αρνηθήκαν. Αλλά μέχρι στιγμής η μόνη ομιλία η οποία έκανε ήταν στους υπαλλήλους της CIA. Δεν εμφανίστηκε πουθενά. Η ατζέντα γράφει απλώς γίνονται συσκέψεις στο Υπουργείο. Η καθημερινή ενημέρωση η οποία υπήρχε από τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών δεν γίνεται. Ως εκ τούτου δεν έχουμε δημοσίως τις απόψεις της αμερικανικής πολιτικής όσον αφορά τον εξωτερικό τομέα. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι δεν μπορούμε να κρίνουμε όλα αυτά τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή από πλευράς Αμερικανών σε ποιον οφείλονται. Περιπίν έχουμε μια ψυμαχία γερουσιαστών Αμερικανών με τους πρεσβευτές και στα Σκόπια και στην Αλβανία, οι οποίοι εκφράζουν κάποια πολιτική που είναι περίεργη. Όχι περίεργη ως προς την επέμβασή τους στα εσωτερικά άλλων χωρών, αυτό το ξέρουμε πια, είναι συνηθισμένο, ιδιαίτερα εδώ στην Ελλάδα, ξέρουμε τι συμβαίνει με την Αμερικανική πρεσβεία. Είναι περίεργο το γεγονός όμως ότι φανερά πλέον συστήνουν στους πρωθυπουργούς και προέδρους των χωρών τι να πράξουν. Αυτά γίνονταν υπογείως, γινόταν στο παρασκήνιο. Έχουμε τον Αμερικανό πρεσβευτή στα Σκόπια, ο οποίος συστήνει στον πρόεδρο του κράτους, τον κύριο Ιβάν, των Σκοπίων, να δώσει εντολή σχηματισμού στον σοσιαλδημοκράτη αρχηγό της εξωτερικής αντιπολίτευσης μέχρι στιγμής, τον Ζόραν Ζάεφ, ενώ είναι ασαφές τι προβλέπει το Σκοπιανό Σύνταγμα. Κάναν και ένα σύνταγμα αυτοί που δεν τα προβλέψαν αυτά, λέει δίνει εντολή στο πρώτο κόμμα. Μετά δεν υπάρχει τι θα κάνει μετά ο πρόεδρος. Και θα μπορούσε να οποιαδήποτε ενέργεια του πρόεδρου να γίνει αντικείμενο αντιπολίτευσης αργότερα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η δημόσια σύσταση είναι λίγο περίεργη και δημιούργησε προβλήματα βέβαια στον πολιτικό κόσμο των Σκοπίων, διότι από την άλλη μεριά επενέβησαν και οι Ρώσοι, οι οποίοι είπαν ότι είναι απαράδεκτο ξένες χώρες να επεμβαίνουν στα εσωτερικά άλλων χωρών,
προφανώς υπονοώντας για την Αλβανία, διότι εκεί είχαμε το άλλο περίεργο, ο Αλβανός Πρωθυπουργός να καλέσει τους αρχηγούς των τεσσάρων κομμάτων των Αλβανών, των Σκοπίων, στα Τίρανα για να τους συστήσει τι να κάνουν μέσα σε άλλη χώρα. Κάπου ξεφεύγει η κατάσταση. Ο δε πρεσβευτής στα Τίρανα, ο Αμερικανός, και αυτός προέβη σε δημοσία σύσταση και μάλιστα λίγο εκνευρισμένος προς την αλβανική δικαιοσύνη, η οποία δεν επιταχύνει τους ρυθμούς κάθαρσης. Με αποτέλεσμα και ο ανώτατος εισαγγελέας της Αλβανίας να του αντιπιθεί και να του λέει, να πει ότι ήθελε κάποια προσπάθεια ο Αμερικανός πρεσβευτής και δεν του τα έκανε, γι' αυτό δήμωσε. Είναι λοιπόν μία άμεση παρέμβαση και από την άλλη μεριά έχουμε Αμερικανούς γερουσιαστές οι οποίοι διαμαρτύρονται για τη συμπεριφορά των πρεσβευτών και ακόμη περισσότερο τον κύριο Ρορομπάκεφ, ο οποίος είναι πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων που αφορά για τα Βαλκάνια και ο οποίος δημοσίως και αυτός σε μια συνέντευξή του στην αλβανική τηλεόραση δηλώνει ότι πρέπει να διαλυθεί το κράτος των Σκοπίων, διότι αυτό το πράγμα, αυτή ήταν η έκφραση που χρησιμοποίησε, το πράγμα για το κράτος των Σκοπίων, δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο υπάρχει. Έχουμε επομένως στην περιοχή μας, αλλά και εκεί που πήγε ο κύριος Τσίπρας, κάποιες καταστάσεις οι οποίες προφανώς παίρνουν αλλαγές. Μάλιστα δε, τα δημοσιεύματα από αμερικανικές πηγές είναι πολλά που αναφέρουν και αλλαγές συνόρων, συγκεκριμένες αλλαγές συνόρων. Δεν είναι μόνο η σύσταση η οποία έγινε και προς τον πρόεδρο της Σερβίας, τον κύριο Νικολίτς, ότι πρέπει να κάνει μια ανταλλαγή ενταφών με το Κωσυφοπέδιο, παίρνοντας το βόρειο τμήμα του Κωσυφοπεδίου, το σερβικό τμήμα με την περιοχή της Μητρόβιτσα, και να δώσει από τη Σερβία στο Κωσυφοπέδιο την πεδιάδα του Πρέσεβο, που έχει τρεις δήμους εκεί, οι οποίοι έχουν πλειοψηφία οι Αλβανοί. Είναι μια περιοχή η οποία μας θα δυσκολέψει αν μπει στο Κωσυφοπέδιο, διότι τώρα για να πάμε στη Σερβία περνούμε μόνο τα Σκόπια. Μετά θα πρέπει να περνούμε Σκόπια Κωσυφοπέδιο για να φτάσουμε στη Σερβία. Ακόμα μια χώρα, δηλαδή ακόμα ένα τελωνίο, κάτι που είναι επιβλαβεύσει στο εμπόριό μας. Κάποια εποχή για να περάσουμε τη Σερβία και να μπούμε στην κεντρική Ευρώπη περνούσαμε τα σύνορα της Ιουγκοσλαβίας. Τώρα περνάμε 9 χώρες, 9 τελωνία. Κάποιος μου είπε ότι με τις καθυστερήσεις που υπάρχουν προτιμούν να εγκαταλείψουν από το διάδρομο και να πηγαίνουν με τα πλοία στην Ιταλία τα εμπορεύματά τους και είναι πιο ακριβό και δεν συμφέρει μερικές φορές. Είναι πρόβλημα και από αυτή την πλευρά δηλαδή. Όμως αρχίσανε να συζητούν πλέον και για την αποτυχία του σχεδίου με την Βοσνία. Αυτό το σχέδιο της πολυπολιτισμικότητας που επέβαλε η παγκοσμιοποίηση αποδείχθηκε ότι δεν μπορεί να σταθεί. Από το 1994 έχουν περάσει 22 χρόνια. Η εντολή που δώσανε στην ειρηνευτική δύναμη του ΙΕ να επιβλέπει ήταν για 2 έτη. Κάθε 2 έτη την επαναφέρουν πάλι στο προσκήνιο. Αλλά 22 χρόνια είναι αυτά. Και βεβαίως δεν υπήρξε καμία εξομάλυνση των πραγμάτων. Αν μπει κανείς στην Βοσνία από το σερβικό τομέα, στα σύνορα γράφει ότι μπαίνει στη δημοκρατία, τη σερβική δημοκρατία, όχι κράτος Βοσνίας. Οι Κροάτες διεκδικούν, έχουν ένα 15% εκεί, οι Σέρβοι βεβαίως πολύ περισσότερο κομμάτι και αρχίζουν και εκεί να συζητούν. Σίγουρα από τη στιγμή που τεθεί ένα θέμα στο τραπέζι, κάποια στιγμή θα επιληθεί με τον ΑΠΕΒΙΤΑ τρόπο. Το θέμα είναι να μην τεθεί. Και για να τίθεται δημόσια, κάποιες προεργασίες έχουν γίνει. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Όσον αφορά δε επάνω, δεν είναι μόνο η Εσθονία. Σε όλες τις χώρες της Βαλτικής έχουν στείλει οι Αμερικανοί στρατεύματα και οι Γερμανοί για πρώτη φορά έστειλαν στη Λιθουανία Γερμανούς στρατιώτες. Μάλιστα δε, στην Πολωνία τα Αμερικανικά στρατεύματα τα υπεδέχθησαν με μπάντες να πεανίζουν, με γιορτές, με δωρεάν τρόφιμα. Είναι η πρώτη φορά εδώ και 200 χρόνια που υπεδέχθησαν στρατεύματα φιλικά οι Πολωνοί μετά τον Ναπολέοντα. Σε όλο αυτό το διάστημα περνούσαν πότε οι Σοβιετικοί ή οι Ρώσοι, πότε οι Δυτικοί για να χτυπήσουν ένα τον άλλο. Έχει η Πολωνία ένα πρόβλημα όταν αντιμάχονται δύο μεγάλες δυνάμεις, είναι ανάμεσα αυτή. Θέλει, θέλει κάποιος, το πέρασε από πάνω της. Εν πάση περιπτώσει, όταν υπάρχει λοιπόν τέτοιο ενθουσιασμό που αφήθησαν αμερικανικά στρατεύματα, από την άλλη πλευρά για πρώτη φορά έχουμε
στρατεύματα Αμερικανών στην Νορβηγία, η οποία Νορβηγία μέχρι τώρα υποτίθεται ότι διακτηρούσε κάποια μεταλλεία όπως και όλες τις σκανδιναβικές χώρες. Όταν γίνονται συζητήσεις στη Σουηδία να ενταχθεί και η Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Όλα αυτά δείχνουν ότι η κατάσταση μπορεί όχι άμεσα, αλλά δεν ξέρει κανείς και ένα μικρό λαθάκι τι μπορεί να γίνει. Και τι σημαίνει λαθάκι? Πριν από λίγες ώρες οι Ρώσοι μπομπάρδισαν τουρκικά στρατεύματα, σκότωσαν τρεις Τούρκους και τραυμάτισαν 11. Είπαν ότι είναι λάθος και ζήτησε συγγνώμη ο Πούτιν από τον Ερντογάν. Θα μείνει έτσι βέβαια, αφού είπαν ότι είναι λάθος, αλλά δεν ξέρουμε πόσο λάθος είναι, διότι οι Ρώσοι βοηθούν τους Σύρους στην Αλμπάμ από την κάτω πλευρά. Η Αλμπάμ είναι μια πόλη η οποία είναι πάνω στα σύνορα της Τουρκίας. Της Τουρκίας με τη Συρία. Από την κάτω πλευρά πηγαίνουν οι Σύριοι, από την πάνω πλευρά κατεβαίνουν τα τουρκικά στρατεύματα, τα οποία βέβαια υπελόγιζαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δεν την καταλάβουν, αλλά η αντίσταση εκεί των τσιγκαντιστών είναι μεγάλη προς όλους βεβαίως. Και τώρα τι βομβαρδίσαν οι Ρώσοι, ένας Θεός ξέρει. Αλλά λάθος, έτσι είναι. Το λάθος όμως δεν ξέρεις αν είναι λάθος, και άλλα και λάθος να είναι, ότι η αντίδραση θα υπάρξει. Επομένως, παίζουμε ένα παιχνίδι το οποίο ναι, μεν έχουμε αντιληφθεί από καιρό ότι έχει προσδεθεί στο Ατλαντικό άρμα η νέα κυβέρνηση. Τουλάχιστον ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Παπάκη την στενή του την παρέα, οι υπόλοιποι δεν ξέρω τι ακριβώς θέλουν να κάνουν. Αλλά όσον αφορά την ηγεσία, λέω. Από την άλλη πλευρά, είναι σαφές πλέον ότι όταν δεν δίνεις, δεν παίρνεις. Και αυτά που ζητούσαμε από τους Ρώσους, δεν πρόκειται να πάρουμε τίποτα, διότι απλούστατα τους έχουμε κόψει από παντού. Να σκεφτεί κάποιος ότι από τα 5 εκατομμύρια Ρώσων που έκασε η Τουρκία, Ρώσων τουριστών, εμείς πήραμε μερικές χιλιάδες, 2-3 εκατοντάδες χιλιάδες, ο μεγαλύτερος αριθμός πήγε στην Ισπανία. Παρόλο που εμείς ζητούμε να έχουν 150 δολάρια, ενώ οι Ισπανοί 250. Και είναι και πιο μακριά. Έτσι. Διότι οι Ισπανοί σε μια μέρα τους δίνουν βίζα, εμείς τους καθυστερούμε σκοπίμως. Και τους καθυστερούμε σκοπίμως διότι δεν θέλουν πολλούς Ρώσους εδώ για να μεταβληθεί το κλίμα σε φιλορωσικό του ελληνικού λαού. Τα ξέρουμε αυτά, δεν τα λέω έτσι τυχαία δηλαδή. Ποιες είναι οι εντολές σας. Κόβουμε τα πάντα. Καλό είναι. Εντάξει, ανήκει σε μια συμμαχία βεβαίως, αφού ανήκει εκεί και επέλεξε και δεν φεύγει, όμως και είσαι υποχρεωμένος να ακολουθείς ορισμένους κανόνες. Αλλά από την άλλη πλευρά, ο κ. Κοτζιάς είχε δηλώσει και το είχε γράψει στα βιβλία του παλιότερου καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου, ότι αυτό δεν μας απαγορεύει, δεν μας αποτρέπει από το να κάνουμε ανοίγματα και προς την Κίνα και προς τη Ρωσία και προς κάπου αλλού. Τελικά μας το απαγόρεψαν και προφανώς ήταν μία από τις συστάσεις, γιατί ξέραμε ότι ο Ομπάμα ήρθε εδώ για τους Ρώσους, για την ενέργεια. Και για το θέμα των Βαλκανίων, όπου εκεί έχουν αλλάξει τώρα τα πράγματα με τον Τραμπ, και αυτό είναι που με φοβίζει περισσότερο. Τι με φοβίζει? Οι δύο συμμαχίες που γίναν παγκοσμίως, Γερμανία με Κίνα μαζί, και οι Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία έχει συμφέρον αυτή τη στιγμή να έχει κοντά τη στη Ρωσία, δεν υπάρχει αυτό το ανόητο το οποίο ακούω από πολλούς, ας πούμε, είναι φιλορώσος ο Τραμπ. Δεν φιλορώσος. Το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτών αυτή τη στιγμή είναι να έχει καλές σχέσεις με τη Ρωσία για τον απλούστατο λόγο. Αφού άνοιξε πόλεμο με την Κίνα, δεν μπορεί να έχει πόλεμο με τη Ρωσία. Είναι απλό. Διότι αν έχει πόλεμο και με τους δύο και ενωθούν Ρώσοι και Κινέζοι, Αμερική τελείως. Δηλαδή αυτά είναι απλά πράγματα για τους αναλυτές. Τα άλλα είναι σαν κλαμάρες τώρα. Έχει αισθήματα ο Τραμπ. Τι αισθήματα ο Τραμπ? Αυτοί που το βάλανε πάνω δεν έχουν αισθήματα, έχουν συγκεκριμένα σχέδια και επιτελούν. Και μάλιστα πρέπει να είναι πολύ ισχυροί για να ρίξουν την παγκοσμιοποίηση και τη νέα τάξη η οποία καθιερώθηκε εδώ και 40 χρόνια και λέγαμε ότι τελειώσαμε με αυτούς. Αν πέσουν, θα πέσουν μόνοι τους, λέγαμε. Φαίνεται ότι το παλαιό σύστημα έχει αρκετή δύναμη ακόμα και έχει κάνει όλες αυτές τις ανατροπές. Τι με φοβίζει εμένα? Ότι σε όλη αυτή την ιστορία αναθέτουν οι Αμερικανοί στους Βρετανούς έναν ρόλο τον οποίο είχαν μέχρι τη δεκαετία του 1950 και τους τον πήραν οι Αμερικανοί λόγω των αποτυχιών της Βρετανικής πολιτικής. Μετά το 1956 και την αποτυχία του πολέμου των Αγγλογάλων στο Σουέζ, μπήκαν οι Αμερικανοί εδώ και σιγά σιγά τους Βρετανούς διώξαν. Τώρα τους ξαναδίνουν την Ευρώπη.